τη σημασία που έχει ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός για τους νέους και τους μαθητές σε μια εποχή συνεχόμενων μεταβολών, ανέδειξε η ανοιχτή εκδήλωση που έγινε το Σάββατο το απόγευμα στην αίθουσα του Πολυχώρου Δημήτρης Χατζής με την υποστήριξη του Φιλολογικού Φροντιστηρίου Λέξη και της Orientum. Για το ρόλο που παίζει ο επαγγελματικός προσανατολισμός και την εκδήλωση, δηλώσεις έκαναν ο Σύμβουλος Σπουδών Θεοδόρης Θεοτόκης και ο Γιάννης Στασιόπουλος από τη Λέξη, ενώ κατά την εκδήλωση χαιρετισμού απίφθινε ακόμα ο Σπύρος Μιχαλούλης από την Orientum. Η εκδήλωση ουσιαστικά έχει στόχο σε όλα τα παιδιά λυκείου, κυρίως του λυκείου, ΑΒΓ λυκείου, και έχει σαν βασικές θεματικές ουσιαστικά τα βασικά ζητήματα που απασχολούν παιδιά που βρίσκονται σε αυτές τις ηλικίες, όπως είναι στοχοθεσία, διαχείριση χρόνου, διαχείριση άγχους, γιατί είναι σημαντικό να βάλουν ένα ξεκάθαρο στόχο κατά τη διαδικασία των πανελλαδικών, αλλά και αρκετές τεχνικές πληροφορίες, όπως για το νέο σύστημα εισαγωγής, για τους συντελεστές βαρύτητας, για τις σχολές ανά επιστημονικό πεδίο, θέματα τα οποία στην εποχή μας οι υποψήφοι συνήθως δεν γνωρίζουν όσο καλά θα έπρεπε να γνωρίζουν. Μετά από 10 χρόνια στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση στην Αθήνα και 15 στο Καρπενήσι, η Λέξη έρχεται στα Γιάννενα με πολύ ενθουσιασμό και πίστη. Η προσέγγιση μας στη Λέξη είναι ολιστική. Μας ενδιαφέρει να είμαστε αυτοί που περιμέναμε. Γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια φροντίζουμε να είμαστε ένα φροντιστήριο που θα θέλαμε να συναντήσουμε κι εμείς αν ήμασταν τώρα μαθητές. Το φροντιστήριο είναι επιλογή και θα πρέπει να είναι μια επιλογή σοβαρή, αξιόπιστη και αποτελεσματική. Το να συνδέουν οι μαθητές μας τα όνειρά τους μαζί μας είναι κάτι που ανανεώνει τα κίνητρά μας για τις ιστορίες που έχουμε να γράψουμε μαζί τους. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να βοηθούμε έφηβους μαθητές να διεκδικούν με αξιώσεις τους στόχους τους, να αποτελούμε μια αξιόπιστη επιλογή για τους ίδιους και τους γονείς τους και να χαιρόμαστε όλοι ουσιαστικές και γόνιμες συνεργασίες και επιτυχίες. Είμαστε πανέτοιμοι να τα πάμε καλά. Καλώς ήρθαμε, καλώς σας βρήκαμε. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι σταθερά μια επιλογή μας για να υποστηρίξουμε το πλάνο μας. Μας βοηθάει ώστε οι μαθητές μας να ξεκινούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους, να μπορούν να ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, να αποκτούν αντίληψη του κόσμου που ζουν και να είναι όσο καλύτερα προετοιμασμένοι για ένα μέλλον που δεν μπορούμε να συλλάβουμε. Η Orientum Σύμβουλη Σταδιοδρομίας 15 χρόνια τώρα είναι μαζί μας και βοηθά τους μαθητές να κάνουν συνειδητές επιλογές σπουδών και καριέρας. Βοηθά τα παιδιά να βρουν το δρόμο τους, να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν το δικό τους ταξίδι, αποφεύγοντας να ονειρεύονται σε ξένα όνειρα, να δικαιώνουν μόνο τους άλλους και να βιώνουν όχι λίγες φορές της ανεξίας σπουδών, έχοντας περάσει σε σχολές με 19.000 μόρια. Γι' αυτό είναι σήμερα εδώ. Καλωσορίζουμε τον κύριο Θοδωρή Θεοτόκη, Σύμβουλο Σπουδών της Orientum, και τον ευχαριστούμε για ό,τι θα μας βοηθήσει να μάθουμε σήμερα. Καλωσορίζουμε βέβαια και τον κύριο Μιχαλούλη, διευθύνοντα σύμβουλο και ιδρυτή της Orientum, που θα κάνει μια διαδικτυακή παρέμβαση σε λίγο. Από το Καρπενήσι γνωριζόμαστε με τους ανθρώπους της Λέξης. Είναι μια ομάδα με πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά, πραγματικά που βοηθάνε τα παιδιά σας να μπουν στο πανεπιστήμιο. Λίγα λόγια έτσι για το ξεκίνημα και μετά θα σας αφήσω στα έμπειρα χέρια του Θεοτόκη. Θέλω να πω κάτι. Ζούμε σε μια εποχή που τα παιδιά μας δεν ξέρουν για ποιο λόγο διαβάζουν. Και το πρόβλημα είναι ότι οι γονείς δεν ξέρουν πλέον πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους, δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν τα παιδιά μας. Γιατί πλέον έχει αλλάξει η αγορά εργασίας και δεν ξέρουν τις επιλογές μετά από κάθε μία σχολή. Πολλές φορές λέω στις παρουσιάσεις ότι η μαμά μου δεν ξέρει τι να κάνω. Εγώ είμαι 73 χρονών και δεν ξέρει τι σημαίνει σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Όπως και σε 10 χρόνια που θα πούν τα παιδιά στην αγορά εργασίας, μπορεί να μην ξέρουν τι επάγγελμα κάνουν. Άρα έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο της αγοράς εργασίας. Το πρόβλημα είναι ότι ζητάω από παιδιά 15, 16, 17 που είναι να επιλέξουν επάγγελμα. Και αυτό είναι λάθος. Και σας το λέμε γιατί στα 15, 16, 17 τα παιδιά επιλέγουν σπουδές, δεν επιλέγουν επάγγελμα. Γιατί το να σπουδάσει κάποιος νομική δεν σημαίνει ότι θα γίνει απαραίτητα και δικηγόρος. Η νομική είναι μια εκπληκτική σχολή η οποία δίνει πάρα πολλές δυνατότητες σε πάρα πολλούς τομείς. Και παρά αυτά που λέγονται για την ανεργία, το επάγγελμα του δικηγόρου έχει ανεργία. Αλλά η σχολή της νομικής είναι μια φοβερή σχολή που έχει φοβερή επαγγελματική αποκατάσταση, αν καταλάβουμε τις εναλλακτικές που μας δίνονται σε όλους τους τομείς.